Να καλημερίσουμε τον Γενικό Εφορό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, τον κύριο Μητρομάρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε, όπως έλεγε και ο Γιάννης πριν, μια πολύ ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα που αφορά στις θέσεις και τις απόψεις των νεότερων παιδιών στη χώρα μας. Για να δούμε τώρα, είναι τελικά θετικά τα παιδιά, μπορούν να ξεπεράσουν έτσι αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας, της απογοήτευσης που τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, έτσι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει σε πολύ κόσμο. Πράγματι, εμείς θέλαμε ως Έλληνες πρόσκοποι να κάνουμε μια έρευνα στους νέους της Ελλάδας σε μια περίοδο κρίσης, για το τι πιστεύουν, πώς βλέπουν τα πράγματα, τι προσδοκίες έχουν, ποιες είναι οι αγωνίες τους. Και πράγματι κυριαρχούν συναισθήματα αρνητικά, όπως ο φόβος για την ανεργία, ο φόβος για το μέλλον τους. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα δείχνουν ότι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον και ότι επιθυμούν να βρουν τους τρόπους εκείνους που θα τους κάνουν να μείνουν στη χώρα μας, να δουλέψουν, να αποκατασταθούν και να καταφέρουν να οικοδομήσουν την προσωπικότητά τους. Λοιπόν, κύριε Φόρε, να καλημερίσουμε και την Αριάδνη Κοτσικοπούλου που είναι στις Πέτσες, γιατί έχουμε τις Λέμβους που τρέχουν. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς είμαστε τι εδώ κάνετε? Πέρα, είμαστε στο Μόρδες Πέτσες. Εδώ πέρα βλέπετε λιμενίζονται οι Λέμβοι μας. Είναι νωρίς ακόμα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να έρχεται ο κόσμος και να γεμίζουν, να ζωντανεύουν οι βάρκες μας. Ετοιμάζονται για να βγουν. Μετά από μια σειρά ετών συμμετέχουμε σε αυτούς τους αγώνες που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδας. Απευθύνεται σε παραδοσιακά σκάφη, όπως είναι και τα δικά μας. Έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την Ναυτιλία. Είναι οχτάκοπες, δωδεκάκοπες, Λέμβοι? Δώστε μας λίγα χαρακτηριστικά. Είναι δεκάκοπες, ναι, με τρία πανιά και εξάκοπες με δύο πανιά. Και πληρώματα μέσα από 7 άτομα μέχρι 12. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται συνεργασία ώστε να μπορέσει το σκάφος να πλέψει σωστά. Ωραία. Άμα θέλετε, μία στάση πριν ξαναδούμε έτσι ωραία εικόνα, να μας δώσει μερικά χαρακτηριστικά ο Γενικός Έφορος για την έρευνα, για αυτή η οποία είναι πανελλαδική έρευνα, κύριε Μητρομάρα, και έγινε σε συνεργασία με την ΑΛΚΟ, σωστά, πανελλαδική. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο σας δημιούργησε μια πρώτη εντύπωση από τη συνολική εικόνα που είχατε? Ένας πρώτος άξονας ο οποίος εντοπίστηκε είναι ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει προσδοκία για το μέλλον, ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και ότι οι νέοι πραγματικά ενδιαφέρονται να μείνουν στην Ελλάδα, να δουλέψουν, να αποκατασταθούν, να έχουν μια ζωή καλή στον τόπο μας. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος της αγωνίας, ο φόβος της ανεργίας. Υπάρχει μια ανησυχία για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά θεωρούν ότι μπορούν να τα ξεπεράσουν και ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο. Ποιο θεσμό συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα παιδιά? Υπήρξε μια καθολική, μπορούμε να πούμε, αποδοχή για την οικογένεια. Mm. Εμπιστεύονται πάρα πολύ την οικογένεια, θεωρούν ότι είναι ένα στήριγμα, ότι μπορεί να τους βοηθήσει στα επόμενα βήματα. Αντίστοιχα, έχουν πάρα πολύ καλή άποψη για τον εθελοντισμό. Και μάλιστα δήλωσαν ότι περίπου ένα στους τρεις συμμετέχει τακτικά σε εθελοντικές δραστηριότητες. Ποσοστό το οποίο θεωρείται αρκετά υψηλό στις μέρες μας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια έντονα ανθρωποκεντρική προσέγγιση τα παιδιά. Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Δεν είναι τόσο αυτό που σας απασχολεί το πολιτικό σύστημα ή οι διαδικασίες που ακολουθούμε. Εκεί πραγματικά δεν θα είναι και πολύ ψηλά τα ποσοστά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι υψηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς θεσμούς. Βεβαίως είναι μάλλον ένα σημείο των καιρών αυτών. Γενικότερα η όλη κατάσταση οδηγεί προς αυτές τις απόψεις. Η έρευνα αυτή της ΑΛΚΟ με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων δεν έγινε σε προσκόπους, έγινε σε δείγμα πανελλαδικό. Ναι, ναι. Το ποσοστό των προσκόπων ήταν κάτω του 5%. Μάλιστα. Πολύ μικρό δείγμα. Πολύ μικρό. Αυτό. Οπότε ήταν μια γενική πανελλαδική έρευνα σε νέους. Ένα τελευταίο στοιχείο που εσάς σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω ένα δείγμα από την έρευνα. Ρωτήθηκαν τι σας ενδιαφέρει περισσότερο στην ηλικία των 17, να έχετε δικαίωμα ψήφου ή να αποκτήσετε δίπλωμα οδήγησης, μια και είναι και επίκαιρα τα θέματα. Περισσότεροι από τους μισούς είπαν ότι τους ενδιαφέρει το δίπλωμα οδήγησης. Και αυτό είναι πράγματι ένα δείγμα ότι
κάτι δεν τους απασχολεί τόσο πολύ ότι το πολιτικό σύστημα. Ότι κάποιος πρέπει να φέρει όμως τα παιδιά πιο κοντά στα πολιτικά πράγματα. Ακριβώς, έτσι, γιατί φαίνεται ότι έχουν άποψη, έχουν κρίση, ενδιαφέρονται για τα κοινά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάτι τους κρατάει σε απόσταση. Μάλιστα. Πάμε πίσω στις πέτσες στην Αριάδνη Κοτσικοπούλου να μας πει και τα υπόλοιπα που σε διακόψαμε, Αριάδνη. Γιατί βεβαίως, σε πόση ώρα θα, γεια σου, θα σηκώσετε άγκυρα. 11 η ώρα έχουμε την έναρξη. Θα δούμε αναλόγως τον καιρό. Εχθές μας έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό και είχαμε πολύ ωραίες κλέψεις. Θα δείτε τώρα και από κοντά τα στάφη μας. Δεν είναι σε ετοιμότητα, σιγά σιγά μαζεύονται. Και είναι σημαντικό να σας πούμε ότι η προτέρημά μας είναι πάντα η ασφάλεια. Γιατί, όπως ξέρετε, σαν πρόσκοποι ασχολούμαστε με ανήλικα στελέχη. Με παιδιά μικρής ηλικίας, βέβαια. Βεβαίως, από 6 ετών μέχρι την ενηλικίωσή τους. Και μετά και σαν ενήλικες, βέβαια, είναι χρήσιμοι με όλο αυτό που κάνουμε. Ωραία. Αριάδνη, εσύ είσαι ναύπληρος, είσαι ναύπληρος ή είσαι πρόκοπος επίκοπος? Εγώ είμαι κυβερνήτης. Α, κυβερνήτης, μάλιστα. Σε υποβίβασα, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, την καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με όριο άνεμο να αποπλέψετε και από τις πέτσες. Λοιπόν, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο σε σχέση με την έρευνα που σας έκανα εντύπωση κλείνοντας. Ίσως σε ό,τι αφορά στο μέλλον των παιδιών. Πώς το βλέπουν? Το βλέπουν πραγματικά με μία προσμονή ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η αισιοδοξία στα νέα παιδιά. Καλύτερα και στη χώρα μας όμως. Καλύτερα στη χώρα μας. Προτιμούν στη χώρα μας. Η αισιοδοξία είναι το χαρακτηριστικό της έρευνας και είναι αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς τους Έλληνες πρόσκοποι να επενδύσουμε στη νέα γενιά για να καταφέρουμε με τους νέους να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μητρομάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας για να υποδεχτούμε αμέσως.